Ήταν μια πολύ μεγάλη και σημαντική εκδήλωση όλο αυτό το τριήμερο της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας με χιλιάδες παιδιά από όλη την Ελλάδα που έγιναν γνώστες της ιστορικής μνήμης των αγωνιστικών παραδόσεων του νησιού αλλά και των σύγχρονων ζητημάτων και προβλημάτων που έχει ο λαός και η νεολαία να επιλύσει, στα οποία το ΚΚΕ βρίσκεται μπροστά παντού και μέσα στη Βουλή και στην Ευρωβουλή και στους λαϊκούς αγώνες, έτσι ώστε να διεκδικηθούν λύσεις στα προβλήματα. Ζητήματα και προβλήματα που αναδείχθηκαν και κατά τις συναντήσεις σήμερα, τόσο με τον Περιφερειάρχη Βόρειου Αιγαίου, όσο και με τους δημάρχους και της Μυτιλήνης και της Δυτικής Λέσβου, που έχουν να κάνουν οπωσδήποτε με τα προβλήματα που βιώνει όλη η Ελλάδα, όλος ο ελληνικός λαός, αλλά και ειδικότερα ο λαός της Λέσβου, το νησί της Λέσβου. Είναι οπωσδήποτε σε προτεραιότητα το προσφυγικό μεταναστευτικό πρόβλημα και εδώ ξανατονίσαμε για μια ακόμη φορά την καθαρή θέση του ΚΚΕ ότι δεν πρέπει να υπάρξουν δομές, είτε κλειστές είτε ανοιχτές. Θα πρέπει να απεγκλωβιστεί αυτός ο κόσμος που είναι θύματα πολέμων, θύματα της φτώχειας και της οικονομικής κρίσης και ψάχνει στον ήλιο μοίρα και βεβαίως την πληρώνει και αυτός ως θύμα των πολέμων και των κατατρεγμών, την πληρώνει όμως και ο λαός της Λέσβου, ο ελληνικός λαός. Να απεγκλωβιστούν από το νησί, να υπάρχει μόνο εδώ η υποδοχή και η καταγραφή με αξιοπρεπείς συνθήκες για ελάχιστο χρονικό διάστημα και βεβαίως η μετακίνησή τους στην υπηρετική Ελλάδα που με συνοπτικές διαδικασίες θα πρέπει να κατευθυνθούν όσοι δεν μπορούν να πάρουν άσυλο ή δεν έχουν τα απαραίτητα προσόντα να φύγουν για τις χώρες προορισμού τους που η πλειοψηφία θέλει να πάει στην Ευρώπη. Και σε αυτή την κατεύθυνση το ΚΚΕ σταθερά παλεύει ενάντια στο ρατσισμό, ενάντια στους εθνικισμούς, ενάντια στους φασίστες που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν αυτό το πρόβλημα σε βάρος των θυμάτων και θύμα είναι και οι πρόσφυγες, ξαναλέω, και ο λαός της Λέσβου, ο λαός των νησιών μας, ο ελληνικός λαός. Από εκεί και πέρα αναδείχθηκαν μια σειρά προβλήματα. Εμείς θα προωθήσουμε ζητήματα όπως η κατάργηση του μειωμένου ΦΠΑ για όλα τα νησιά του Αιγαίου και όχι μόνο για ορισμένα. Θα προωθήσουμε ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση, τα σχολεία, την ανάδειξη και την επίλυση ζητημάτων που χρειάζεται ή για το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, έτσι ώστε να αναβαθμιστούν. Αναδείξαμε και μας φέραν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η υγεία, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, οι ελλείψεις γιατρών, νοσηλευτών, υποδομών, ασθενοφόρων, ώστε να επιλύουν ζητήματα. Αναδείχθηκαν τα ζητήματα που αφορούν την αντιπυρική προστασία, τις ελλείψεις σε πυροσβεστικά μέσα, σε προσωπικό, τα ζητήματα της αντισεισμικής θωράκισης, τα ζητήματα επίσης της αντιπλημμυρικής προστασίας που είναι έργα που δεν χρηματοδοτούνται. Αναδείχθηκαν οι ελλείψεις σε προσωπικό, στην περιφέρεια, στους δήμους, που δεν μπορούν να επιλύσουν και οι δήμοι και η υποχρηματοδότηση της τοπικής διοίκησης, των δήμων και της περιφέρειας, ενώ εισραίουν κονδύλια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, εντούτοις δεν δίνονται για να ικανοποιηθούν λαϊκές ανάγκες και η πολιτική της κεντρικής εξουσίας και των κυβερνήσεων είναι να λένε στους δήμους βάλτε φόρους, βάλτε χαράτσια καινούρια, έτσι ώστε να πληρώνει ο ελληνικός λαός ξανά που πληρώνει τόσα πράγματα καθημερινά, τόσους φόρους και τόσα ζητήματα. Άρα αυτά τα θέματα μαζί με άλλα που δεν έχω χρόνο να τα αναλύσω τώρα, συζητήσαμε γιατί εδώ βρισκόμαστε σε μια νευραλγική περιοχή, οξύνονται οι ανταγωνισμοί, οξύνεται και η τουρκική επιθετικότητα αλλά και η επιθετικότητα της άρχουσας τάξης Ελλάδας συμμετέχοντας και οι δύο σε πολεμικούς και υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς στην περιοχή με το ΝΑΤΟ και όχι για τις ανάγκες της χώρας και του λαού μας και βεβαίως αυτά τα ζητήματα πλήττουν και θα πλήξουν αύριο ακόμα περισσότερο πρώτα απ' όλα το λαό και την νεολαία των νησιών μας και όλης της Ελλάδας. Ευχαριστώ.